Που θα παίζει μόνος του και να βάζει στον Μπορδέλη. Αυτό θέλουν οι κύριοι. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι δεν κόπτονται για τη δημοκρατία τους, διότι θα πω τώρα γιατί μου λέτε τους, έτσι. Διότι αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Είναι μια πλουτοκρατία, μια ελίτ ανθρώπων, ολίγων, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι διαχειρίζονται, διαφεντεύουν αν θέλετε, τις τύχες του ελληνικού λαού, με αποτέλεσμα να καρπούνται τα ωφέλη αυτής της διαχειρήσεως, εντάξει, αυτή και μόνο αυτή. Όταν θα μπει λοιπόν κάποιο κόμμα που δεν είναι αυτής της νοοτροπίας και της αντιλήψεως, θα τους χαλάσει τα σχέδια. Με αποτέλεσμα να μην το θέλουν. Δεν μου λέτε, η τηλεοπτική σταθμή η μεγάλη, σας το λέω πάλι με την έννοια της εμβέλειας, έτσι, πληρώνουν ΦΠΑ για τις διαφημίσεις? Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω γιατί. Ναι. Κάνω ένα ερώτημα. Το διπλανό μαγαζί έχουμε, ναι, που λέει ο λόγος γείτονα και δεν ξέρουμε τι κάνει. Ένα ερώτημα κάνω στον ελληνικό λαό. Μήπως μπορεί να μας πούνε αυτοί οι κύριοι πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία? Εκείνο που ξέρω είναι ότι ένα κανάλι, το Alter, έκλεισε διότι χρωστάει 550 εκατομμύρια και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ναι, γιατί του δώσανε μία φορά, δύο φορές, δεν μπορεί φορές, να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποιο φταίει, τώρα, ναι, φταίει ούτε και εγώ θέλω να πιστεύω ότι φταίει η οικογένειά του λεπτομερώς, γιατί δεν με αφορούν, δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδες, ναι, και το ξέρω. Ναι. Διαφορετικά δεν το ξέρω. Αλλά μήπως ο κύριος Μπόμπολας, στον οποίο ανήκει η κανάλι και η εφημερίδα, δεν υπήρξε μεγάλο εργολάβος του συστήματος? Δεν ήθελε να πάρει να διαχειρίζεται τα σκουπίδια και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με την υπόθεση των σκουπιδιών, τα οποία τα σκουπίδια αποφέρουν πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ασχοληθεί ήδη σε επίπεδο νομού εδώ πέρα και ξέρω. Οπότε βλέπετε ότι δεν κομίζω γλάφ κανείς Αθήνα. Όχι, 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 είναι γνωστά αυτά. Κύριε Ορφανάκο, αγαπητέ Γιώργο, ξέρω ότι είσαι από τους πρωτοπόρους και πρωτεργάτες στο κίνημα αυτό της Χρυσής Αυγής και πραγματικά στη Λακωνία. Στη Λακωνία, ναι, σαφώς. Στη Λακωνία και σας βλέπω τη νεολαία εκεί που τρέχετε και προσπαθείτε να βρείτε τα στραβά, να τα σημειώσετε, να τα καταγγείλετε και όλα αυτά τα σχετικά. Πες μου σε παρακαλώ, επειδή έχουμε μιλήσει πάλι και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση πριν που είχαμε την τύχη να είμαστε μαζί εδώ πέρα και να τα συζητήσουμε. Από τότε, από τις 5 Μαΐου μέχρι σήμερα, τι αλλαγές έχεις δει? Σχετικά με τη συμπεριφορά του κόσμου. Του κόσμου, πώς σας συμπεριφέρονται σαν Χρυσή Αυγή και τι έχετε καταλάβει τέλος πάντων. Πριν τις εκλογές, λίγο πιο δυνατά. Πριν τις εκλογές, στις προηγούμενες εκλογές είχα 100 τηλέφωνα την ημέρα από διάφορους Λάκωνες που θέλαν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να βρουν τα γραφεία μας που είναι, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Τώρα τα τηλέφωνα έχουν τριπλασιαστεί. Ο κόσμος μέρα με τη μέρα γίνεται περισσότερος σε σημείο που δεν προλαβαίνουμε πλέον τον κόσμο, δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε όλους. Γι' αυτό και άργησα και μισή ώρα από το προκαθορισμένο ραντεβού και σας ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, απλώς υπολόγιζα ότι θα πάω στην περιοχή των Μολάων και θα δω 10 άτομα και οι 10 γίνανε 150. Και χάσαμε τον έλεγχο. Δεν προλαβαίνουμε. Τέτοιες διαφορές. Ναι. Πλέον δεν προλαβαίνουμε τον κόσμο. Τι σας ζητάει ο κόσμος, έτσι από περιέργεια ρωτάω? Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τρία θέματα. Πρώτον, την ασφάλειά του, και ο κόσμος στη Λακωνία νιώθει ανασφαλής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ληστευτεί πάνω από 5 φορές. Το δεύτερο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τα οικονομικά, διότι οι άνεργοι είναι πάρα πολλοί, τα αυτό τοπικά προϊόντα δεν έχουν τιμές κτλ. Και το τρίτο θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία είναι το θέμα υγείας λόγω ελονοσίας στην περιοχή της Κάλλας και άλλων ασθενειών που είχαν εξαφανιστεί εδώ και 50 χρόνια. Και ένα τέταρτο που ζητάει ο κόσμος είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι κλέφτες, οι πολιτικοί που ήπιαν το αίμα του ελληνικού λαού να πάνε φυλακή. Συνήθως αυτά τα τέσσερα θέματα είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο με διάφορες παραλλαγές. Αυτό είναι σημαντικό που μου λες. Πώς βλέπεις από πλευράς τώρα οργάνωσης, θα μπορέσετε να παλέψετε για τα τοπικά
θέματα εκτός από αυτά τα τέσσερα βεβαίως. Που μου ανέφερες. Έχουμε θέματα τεχνικών έργων. Μάλιστα. Θα σας πω. Παλιότερα ήμασταν λιγότερα τα άτομα και δεν μπορούσαμε π.χ. να γνωρίζουμε τι πρόβλημα έχει το Γεράκι ή η περιοχή της Νεάπολης. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει χωριό ή κομμόπολη που να μην έχουμε 5 με 10 συνδέσμους το ελάχιστο, δηλαδή και στο πιο μικρό χωριό έχουμε 5 με 10 δικούς μας πλέον, τους είπα το εξής, ότι επειδή καλώς ή κακώς εγώ είμαι στη Σπάρτη και η Σπάρτη π.χ. από τη Νεάπολη απέχει πάνω από 100 χιλιόμετρα, δεν μπορεί εγώ να ξέρω ποια είναι τα προβλήματα της Νεάπολης. Σωστό. Γι' αυτό ζήτησα από τους κατοίκους του κάθε χωριού ξεχωριστά και της κάθε περιοχής να φτιάξουν επιτροπές των 3, των 5, των 10 ατόμων εναλόγως την περιοχή και να σημειώνουν ποια είναι τα τοπικά τους προβλήματα. Κατόπιν θα τα δίνουν σε μένα και στους άλλους τους συναγωνιστές και θα βλέπουμε ποια είναι τα τοπικά προβλήματα της κάθε περιοχής. Αυτά θα τα μεταφέρω στον κύριο Αλευρά, θα τα μεταφέρω σε κάποιους συναγωνιστές που θα βρίσκονται στη Βουλή και μετά από ένα χρονικό διάστημα θα ξανασυναντιόμαστε με τους κατοίκους και θα τους λέμε ότι είχατε π.χ. 5 προβλήματα, λύσαμε τα 3. Τα άλλα 2 δεν τα λύσαμε για αυτό το λόγο. Τα 3 τα λύσαμε. Γι' αυτό τι προτείνετε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί όταν μια περιοχή μου λέει ότι έχω αυτό το πρόβλημα, τους λέω τι προτείνετε σαν λύση. Δηλαδή εγώ μεταφέρω τη γνώμη των κατοίκων. Συμμετέχουν και οι κάτοικοι δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν βγάζετε μόνοι σας τις αποφάσεις. Όχι, γιατί σίγουρα κάποιος σχετικά με το δικό του πρόβλημα γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω και κάποιες λεπτομέρειες που πιθανόν να μην τις γνωρίζω εγώ. Mm-hmm. Αυτά. Κύριε Αλευρά, ναι, κύριε Φελού, νομίζετε ότι θα μπορέσετε να αποδώσετε αυτά για τα οποία ονειρεύεστε σαν κόμμα, σαν παράταξη? Βεβαίως θα μπορέσουμε και αυτό δεν είναι ουτοπικό που λέω, ούτε πολιτικάτικο. Είδατε, έτσι είπε προηγουμένως ο κύριος Ορφανάκος, ότι θα είμαστε σε επαφή με τους κατοίκους, να βλέπουμε τα προβλήματα και να τους λέμε, παιδιά, από τα 5 που μας θέσατε λύσαμε τα 3 ή τα 2. Τα άλλα 3 δεν λύθηκαν για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Εμείς, κύριε Αντώνη, κύριε Φελούρη, ναι, συγχωρέστε με τη μια οικειότητα, ναι, θέλω, ναι, καλύτερα, ναι, να είναι πιο απλά τα πράγματα, γιατί αισθάνομαι και εγώ πιο άνετα. Βλέπετε ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικάντες να γυρίζουμε τα σδρή μας, τα ζωδούς και τα χωριά και να τάζουμε υποσχέσεις, δάνεια, όπως γυρώτησαν, διορισμούς και τα λοιπά πριν από λίγα χρόνια, έτσι, και τα οποία φαλήριζαν το κράτος, έτσι, αυτή η νοοτροπία. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα στο λαό και το σύστημα το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό και μας πολεμάει τόσο βρώμικα. Το ξέρει ότι είμαστε δίπλα στο λαό, δεν θέλουν να είμαστε δίπλα στο λαό, γιατί δεν ήταν ποτέ και αυτοί δίπλα στο λαό, εντάξει. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Τι θα χάσουνε, εάν. Τι θα χάσουνε, την κουτάλα με το μέλι, κύριε Φελούρη, αγαπητέ Αντώνη. Τι κουτάλα με το μέλι. Γιατί εσείς έχετε κουτάλα με μέλι. Εμείς όχι. Θα τους αφαιρεθεί από αυτούς. Αν ανέβουμε εμείς. Αυτό φοβούνται. Καταλάβατε. Μάλιστα. Γιατί, να σας πω το εξής. Δεν θα πω δικό μου πράγμα, θα πω κάτι που είπε ο Στροσκάν, ο τέος. Διευθυντής του Δουνουτού. Τι είχε πει ο κύριος Στροσκάν, μήπως θυμάστε, αγαπητέ φίλε Αντώνη, τι είχε πει? Έχει πει πολλά, αλλά ότι δεν ξέρω πιο απ' όλα. Κυβερνήτες οι οποίοι μας καλούν για να επέμβουμε, παίρνουν, λέει, και το δωράκι τους. Α, ναι. Το θυμάστε? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και ψιθυρίζεται για τον κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου ότι πήρε 2,5 δις ευρώ. Έτσι ψιθυρίζεται. Δεν ξέρω αν είναι το ποσό αυτό μεγαλύτερο ή μικρότερο. Δεν είναι ζητούμενο το ποιο ήταν το ύψος του δώρου που πήρε ο κ. Παπανδρέου. Εγώ σας λέω το εξής. Ό,τι δώρο και να σας έδιναν, να σας χάριζαν τη μισή Αμερική, θα προδίδατε τη χώρα σας? Ποτέ. Ποτέ. Εκείνος όμως το έκανε έναντι κάποιων Αργυρίων. Εντάξει. Και είναι βεβαιωμένο αυτό? Ο Στροσκάν το είπε. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλουν να κάνουν μήνυση στο Στροσκάν, ας πάνε να κάνουν στο Στροσκάν. Δεν το λέω εγώ. Χρησιμοποιώ λόγια του Στροσκάν. Τα οποία είναι γραμμένα κάτω. Τα οποία είναι γραμμένα και τα οποία τα υπόθηκαν και στις τηλεοράσεις. Δεν τα βγάλω εγώ από την κοιλιά μου αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Να έρθει ο κύριος Στροσκάν να πει ότι δεν το είπα ή δεν εννοούσα αυτό ή έδωσα τόσα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν βλέπετε, δεν λέω κάτι δικό μου. Λέω, χρησιμοποιώ και λέω λόγια δικά του.
Πιστεύετε δηλαδή ότι η Ελλάδα πλέον έχει πέσει θύμα, είναι θύμα της, της προσωπικής, του προσωπικού συμφέροντος κάποιων πολιτικών? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα δεν είναι ακριβώς έτσι ότι έπεσε θύμα το συμφέροντος κάποιων πολιτικών. Οι Αμερικάνοι δεν είναι τόσο βλάκες, ούτε τόσο κοντόφθαλμοι. Οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν.